Πάμε τώρα στον καθηγητή ιολογίας και επικεφαλής του εργαστηρίου ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Γιώργο Σουρβινό. Θα συζητήσουμε και για την Κρήτη, αλλά και για τα γενικότερα θέματα που αναφύονται, με την πρόοδο ή τη μη πρόοδο σε πολλές εκφάνσεις επιστήμης. Καλημέρα, κύριε Σουρβινό. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Κύριε Σουρβινό, θέλω να ξεκινήσουμε, πριν έρθουμε και στα κάθε μας, με μία απορία που διατυπώνουν και συνάδελφοί σας πανεπιστημιακοί. Είναι ένα θέμα, και εκεί στον ΕΟΔΗ φαντάζομαι ότι το συζητάτε, είναι ένα θέμα πώς ορίζουμε τελικά τους θανάτους που καταγράφονται από το νέο ιό, διότι εδώ υπάρχει μία αμφισημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τρεις επίσημες ενημερώσεις, έχουμε μια άλλη προσέγγιση στη χώρα μας, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Η θάνατη μπορεί να είναι αμυγός από το νέο κορονοϊό και 20 λιγότεροι θάνατοι είναι, να μην το ξεχνάμε, αλλά δεν είναι εκεί η διαφορά. Το πιο κρίσιμο, αν θέλετε, είναι αυτό που έθεσαν συνάδελφοί σας. Αν έχουμε εικόνα πόσοι πέθαναν τελικά από τη λίμωξη του κορονοϊού, από αυτό το μικρό αριθμό που έχουμε πετύχει στη χώρα μας, πόσοι από άλλες αιτίες και πόσοι ενδεχομένως από τη χορήγηση φαρμάκου για τον κορονοϊό. Έχετε τέτοια εικόνα στον ΕΟΔΗ? Ναι, απαντάω ευθέως. Η συντηρητική πλειοψηφία των περιστατικών ήταν περιστατικά με λίμωξη του ανώτερου νευρολογικού συστήματος, με αναπνευστική ανεπάρκεια και καρδιακή ανεπάρκεια. Ναι. Εικόνα απόλυτη συμβατή με τα κλινικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα και κλινικές εκδηλώσεις του κορονοϊού. Η συζήτηση που γίνεται για τον καθορισμό των θανάτων που αποδίδονται στον κορονοϊό, ειλικρινά προκαλεί ακόμα και έκπληξη. Θα μπορούσε κανείς, αν δεν μετρούσε τους θανάτους που έχουν σχέση με κορονοϊό, να κατηγορήσει τον οποιοδήποτε ότι υποεκτιμά την κατάσταση εσκεμμένος. Ναι. Ενώ υπάρχει ακριβώς αντίθετο και πάλι υπάρχουν κατηγορίες. Δηλαδή, πραγματικά είναι να μπορεί κανείς πώς μπορεί να βρεθεί το μέτρο. Η καταγραφή των θανάτων γίνεται, όπως εξήγησε και χθες ο κύριος Τσιόδρας, ο αγαπητός συνάδελφος, με βάση κριτηρίων που έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νημόξεων, τον ECDC. Οποιαδήποτε λοιπόν κρούσμα, θάνατος ο οποίος έχει σχετιστεί με εργαστηριακά επιβεβαίνω κρούσμα κορονοϊού, εντάσσεται, κατατάσσεται στους θανάτους με κορονοϊό. Προφανώς θα υπήρξαν και κάποια περιστατικά όπου ο ιός δεν ήταν το βασικό αίτιο που συνετέλεσε στην τελική κατάληξη. Όπου όμως δεν μπορεί κανείς να καθορίσει με απόλυτη ακρίβεια σε τι ποσοστό συνέβαλε η ευγενής λίμωξη αυτή στην όλη κατάσταση και τελικά στην τελική κατάληξη. Και γι' αυτό η απόφαση που υπάρχει από τον ECDC, πάντα σε συνεργασία και με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι ότι κατατάσσονται αυτά τα περιστατικά ως θάνατοι με κορονοϊό. Μισό λεπτό. Η δική σας διατύπωση, από ό,τι βλέπω, είναι και η διατύπωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κλινικά συμβατή νόσο. Φερρυππίν, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Μπορεί να είναι άστοχη ερώτηση, θέλω να μου απαντήσετε όμως. Εγώ είμαι θετικός στον κορονοϊό. Ωραία. Ναι. Αλλά με βάση τεστ. Ή τεστ που μπορεί να γίνει μετά θάνατον μου. Αλλά είμαι θετικός, ασυμπτωματικός, ούτε εμπείρετος, ούτε με λίμωξη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Έχω την ένδειξη θετικός στον ιό και πεθαίνω από έμφραγμα. Πού θα με κατατάξετε? Σύμφωνα με τα κριτήρια που ανέφερα προηγουμένως, σε θάνατο με κορονοϊό. Γιατί, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι πρέπει να έχω νόσο, κλινικά συμβατή νόσο με τον ιό. Εγώ δεν έχω. Δεν έχω λίμωξη του αναπνευστικού, ούτε πυρετό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Έχω απλά ότι είμαι θετικός και πεθαίνω από έμφραγμα. Επικαλούμε και τα κριτήρια του ECDC, που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα, και οποιοδήποτε εργαστηριακό έβριμα κορονοϊού συγκαταλέγει τα περιστατικά αυτά σε αυτή την κατηγορία. Προσέξτε, μιλάμε εκ του ασφαλούς, διότι στην Ελλάδα έχουν πολύ χαμηλό αριθμό και γι' αυτό βλέπετε ότι επιμένω. Αν είχαμε υψηλό, θα πήγαινε αλλού. Δηλαδή, μου λέτε, κύριε Σουρβίνο, ότι αυτή τη στιγμή εγώ μπορεί να πεθάνω από έμφραγμα, είμαι θετικός όμως στον ιό, δεν έχω καμία εμφάνιση της νόσου. Άλλο ιός, άλλο η νόσος. Και θα χαρακτηριστώ ότι πέθανα από COVID-19. Η λίμωξη του αναπνευστικού δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό του κορονοϊού. Δεν έχω κανένα. Σπέδω να σας πω, δεν έχω κανένα. Είμαι ασυμπτωματικός, αλλά θετικός στον ιό.
και πεθαίνω από έμφραγμα. Εγκεφαλικό. Το συμπτωματικό σημαίνει ότι δεν έχω εμφανή συμπτώματα. Υπάρχουν όμως και αποκλινικές εκδηλώσεις, οι οποίες ακόμα δεν έχουν χαρακτηριστεί και οι οποίες στο μέλλον πιθανά να έχουμε καταγραφεί και επιδημιολογικό χαρακτηρισμό και άλλων κλινικών συμπτωμάτων που ακόμα δεν έχουν συσχετιστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό τον κορονοϊό. Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, γιατί είστε ένας από τους σοβαρότερους επιστήμονες, εδώ ανοίγει πολύ το πεδίο. Δηλαδή, αν εγώ είμαι πολυτραυματίας τροχαίου με ακατάσχετη αιμορραγία και βρεθώ και με θετικό ιό, πέθανα από COVID. Νομίζετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα που απασχολεί την Ελλάδα και τον οργανισμό υγείας. Αν θα κατατάξουμε την εξαίρεση στα γενικά κριτήρια, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα που υπάρχει, που το θέμα που υπάρχει και το πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι να αποτυπώνουμε σε κάθε χώρα και σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα την πραγματική εικόνα και τον εμβολιασμό και την αιτία θανάτου σε κάθε σημείο λόγω του κορονοϊού. Το να υπάρχει μια εξαίρεση η οποία κατατάσσεται ή μη κατατάσσεται δεν επηρεάζει τη γενική κατάσταση και τη γενική αυτογράφηση των θανάτων που οφείλονται στον κορονοϊό. Δεν νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο. Είπα εγώ ότι έχουμε κύριε Σουρβίνο την ασφάλεια εδώ του μικρού αριθμού. Αλλά στην Ιταλία, για παράδειγμα, σας πω γιατί έχει την αξία του. Φτάσαμε στο φαινόμενο, τώρα τα βγάζει η Il Giornale, τα έβγαλε και πρωτοσέλιδα. Φτάσαμε στο σημείο οι γιατροί να λένε σε συγγενείς, επειδή η κυβέρνηση έδινε επίδομα, ελάτε δηλώστε κορονοϊό, μπείτε την αλληλετία να πάρετε επίδομα. Στην Αμερική, όσο περισσότεροι θάνατοι, τόσο μεγαλύτερα κονδύλια στα νοσοκομεία. Είναι άλλα τα συστήματα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Καταλάβατε. Ο ΕΟΔΗ αυτό που κάνει είναι να καταγράφει την εικόνα γενικά σε όλα τα λοιμώδη νοσήματα και προφανώς στη γενική περίοδο της πανδημίας να έχει μια σωστή εικόνα της χώρας για την συχνότητα του ιού και τον εμβολιασμό του και τους θανάτους. Πάω παρακάτω. Δεν θα ξεφύγει δραματικό η εικόνα αν εξαιρέσουμε 10-20 κρούσματα στη γενική εικόνα. Το είπα πρώτος. Πείτε μου και κάτι ακόμα. Έχει εικόνα ο ΕΟΔΗ αν από αυτούς τους ασθενείς που ήταν θετικοί στον ιό, νόσησαν από COVID και κατέληξαν. Έχουμε καταγραφεί στις καταλήξεις αν έχει ευθύνη κάποιο φάρμακο. Δηλαδή αν προκάλεσε δηλητηρίαση ή υπερβολική αντίδραση. Γίνεται τέτοια καταγραφή? Δεν έχει καταγραφεί καμία παρενέργεια από χορηγούμενη θεραπεία. Δεν έχει καταγραφεί ή γίνεται? Δηλαδή γίνεται νεκροψία, νεκροτομή και έχουμε το αποτέλεσμα ότι δεν φταίει η χλωροκίνη, η αζιθρομικίνη, όλα αυτά που μάθαμε κι εμείς. Μα δεν γίνεται σε κάθε περιστατικό νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογική εξέταση. Πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες. Άρα δεν έχει εικόνα ο ΕΟΔΗ για τα φάρμακα, αν έχουν συντελέσει. Αυτό δεν είναι δική σας ευθύνη, ο λόγος είστε, πρέπει να πω, αλλά δεν έχει εικόνα πλήρη αν κάποιο φάρμακο έχει συντελέσει στο να καταλήξω εγώ. Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται μόνο στους νοσηλευόμενους ασθενείς και σε περιπτώσεις οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ σοβαρές και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αντιμετώπισής τους. Μάλιστα. Και προφανώς ήταν πάντα με την σύμφωνη γνώμη του ασθενούς. Μάλιστα. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία που να τεκμηριώνουν οποιαδήποτε τοξικολογική δράση φαρμάκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχει αναφερθεί τοξικότητα ή τα επίπεδα. Που θα μπορούσε το ψυχότερο που θα μπορούσε να έχει χλωροκίνη είναι κατεμένα και γι' αυτό υπήρχαν συστάσεις για μη συνταγογραφόμενη χρήση της από το γενικό πληθυσμό, ο οποίος δεν θα ήθελε να λάβει τις σωστές δοσολογίες, αλλά σε νοσοκομεία το COVID υπήρχε απόλυτος έλεγχος των δόσεων και της επίδρασής του σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις που δόθηκαν. Μάλιστα. Για έλατε τώρα λίγο στην Κρήτη. Σας βάλω ακόμη πιο δύσκολο τώρα εδώ. 40 μέρες δεν έχουμε κρούσμα. Δεν έχετε κρούσμα στο εργαστήριο. Γιατί εγώ να μην νικάσω, κύριε Σουρβίνο, ότι η νόσος και ο ιός έχουν εξαφανιστεί από το νησί και γιατί να μην με βάλει ο ΕΟΔΗ, εσείς δηλαδή, σε μια άλλη κατηγορία από το τι μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Καστοριά ή στην Κοζάνη. Ο ιός και η νόσος 40 μέρες, εντάξει, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, έχουμε φτάσει 40 μέρες. Δεν υπάρχει. Ναι. Καταρχήν αυτό είναι κάτι που εικάζουμε με αρκετό μεγάλο ποσοστό σιγουριάς βεβαιότητας, αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι και είναι κάτι που θα αποδεχτεί στη συνέχεια και με διάφορους εργασιακούς ελέγχους και μελέτες. Τα μέτρα έρονται σταδιακά σε όλη την επικράτεια και θεωρώ ότι θα υπάρξουν περιοχές οι οποίες
θα συνοδευτούν λόγω των χαρακτηριστικών και της πολύ μικρής εξάπλωσης ή ακόμα και της απόλυτης εμφάνισης κορονοϊού. Μην ξεχνάμε νομούς όπως η Φωκίδα, η Βρετανία που έχουν μηδενικά κρούσματα, οι οποίες θα είναι απόλυτα ευνοημένες. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε λίγο θα έχουμε την απελευθέρωση της κίνησης και σε διαφορετικούς νομούς, κάτι το οποίο θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Mm-hmm. Οπότε δεν θα μπορούσε νωρίτερα η Κρήτη να έχει άρση των μέτρων σε σχέση με άλλες περιοχές. Το αντίθετο μπορεί να συμβεί άλλες περιοχές, οι οποίες είναι πιο επιβαρημένες επιδημιολογικά, να επιστρέψουν σε μια πιο αυστηρή χρήση μέτρων. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί. Mm-hmm. Αν εξελίσσεται ομαλά η κατάσταση στην περιφέρεια της Κρήτης, θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα που έχει εισαγγελθεί ήδη. Και ελπίζω να μην αναστραφεί ή να μην καθυστερήσει η εφαρμογή αυτού του χρονοδιαγράμματος. Πάντως, και εσείς από ό,τι βλέπω, αρχίζετε να κλείνετε στο γεγονός ότι μάλλον ο ιός κοινώσος δεν περπατάνε στο νησί. Γιατί εγώ δυσκολεύομαι, κύριε Σουρβίνο, να δεχτώ ότι συναντιόμαστε στο νησί όλοι ασυμπτωματικοί και κανείς μας δεν έχει βρει έναν με υποκείμενο νόσημα ευπαθή ομάδα να τον κολλήσει. Όλοι οι ασυμπτωματικοί συναντιόμαστε και άρα δεν. Θέλω να πω δηλαδή ότι μάλλον εδώ μετά από 40 μέρες κάτι πρέπει να λέει αυτό, ε. Ωραία. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και είναι πάρα πολύ ευίωνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να αλλάξει την κατάσταση. Ο πυπολασμός του ιού πραγματικά φαίνεται να είναι χαμηλός. Mm-hmm. Χρειάζονται όμως περαιτέρω αναλύσεις και εξετάσεις και στοχευμένα μοριακά τεστ, δειγματοληπτικά πάντα, ναι, τα οποία θα μας δείχνουν την εικόνα, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες που είναι πάντα προτεραιότητα, σε κλειστές δομές που είναι, θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστίες, και στους υγειονομικούς οι οποίοι θα ληφθάρτουν ειδικές ομάδες, ευάλωτες ομάδες όπως ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι ασθενείς. Εκεί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Και πάντα χρειάζονται τα μοριακά τεστ τα οποία θα μας δείξουν και θα περιορίσουν πολύ πολύ γρήγορα, ελπίζω, με την άμεση εξέλιξη τέτοιων κρουσμάτων και να περιορίσουν τη διασπορά του ιού σε ευρύτερες ομάδες. Αυτός είναι και ο σκοπός άλλωστε των περίφημων κόμι, των κινητών ομάδων υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούν και αυτές. Αυτό θα πάει εκ παραλλήλου στην Κρήτη και με την επιδημιολογική μελέτη που ξεκινάτε μαζί με τον κύριο Λιονί. Η επιδημιολογική μελέτη θα μετρήσει το νοσολογικό προφίλ. Βασικό στόχος είναι το νοσολογικό προφίλ του Δημοτικού της Κρήτης. Οι κόμοι, οι κινητές ομάδες υγείας, θα έχουν στόχο να συλλέξουν δείγματα από στοχευμένες ομάδες που ανέφερε προηγουμένως. Άρα και θα κάνουν μοριακά τεστ. Μάλιστα. Άρα η δική σας μελέτη πάει στο γενικό πληθυσμό. Σταθμισμένο μεν, αλλά τυχαίο δείγμα. Σταθμισμένο. Τυχαίο δείγμα σε γεωγραφικό διαμέρισμα, σε αναηλικία και αναφύλο. Α, μάλιστα. Ενώ οι λήψεις που θα γίνουν από τις κινητές ομάδες υγείας θα είναι στοχευμένες και ο σκοπός είναι το μοριακό τεστ, η ανίχνευση του ίδιου του ίδιου. Κύριε Σουρβίνο, αυτό μπορεί να είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να δοθεί απάντηση για το τι πρέπει να συμβεί το καλοκαίρι στην Κρήτη, ή εσείς είστε πιο επιφυλακτικός, και μιλάω βεβαίως για την τουριστική πτυχή του νησιού και το καταλαβαίνετε. Είναι άλλο ερώτημα ποιος θα έρθει, αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά άπαξ και ήρθε είναι και το ερώτημα για την εδώ κοινωνία. Αν υποθετικά λοιπόν σε ένα μήνα από τώρα, σε δύο εβδομάδες, δεν έχουμε πάλι κανένα κρούσμα, προφανώς γιατί είμαστε νησιωτικός χώρος, αποκομμένος κτλ, δεν είναι το μεγάλο ερώτημα πώς ανοίγεις? Σίγουρα υπάρχει, είναι ένα πολύπλοκο θέμα με πάρα πολλές παραμέτρους, το οποίο ακόμα δεν έχει επιλυθεί. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, υπάρχουν επίσης το πρώτο και κύριο είναι πώς θα ανοίξουν αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια. Ποια θα είναι τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα, ο υγειονομικός χάρτης για τις μετακινήσεις. Κύριο και βασικό. Το δεύτερο που συζητείται έντονα είναι από ποιες χώρες θα γίνουν μετακινήσεις. Και μια ιδέα που αρχίζει να επικρατεί είναι να ανοίξουν εντός εισαγωγικών σύνορα μεταξύ χωρών που έχουν παρόμοιες συχνότητες του κορονοϊού. Επίσης, μια άλλη συζήτηση που γίνεται έντονα είναι ο επισκέπτης του νησιού να του έχει γίνει ένα τεστ 48 με 72 ώρες νωρίτερα, ένα μοριακό τεστ στην χώρα του, στον τόπο αναχώρησης, ούτως ώστε
να διασφαλίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο ότι δεν νοσεί ερχόμενος ήδη από τη χώρα του στην Κρήτη. Όλα αυτά όμως είναι μέτρα τα οποία ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί. Γίνονται συσκέψεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις Βρυξέλλες υπάρχουν προγραμματισμένες συσκέψεις και πιστεύω ότι μέσα στο Μάιο θα καταλήξουν τελικά στο υγειονομικό πρωτόκολλο της υποδοχής και της φιλοξενίας. Το νέο ρομποτικό μηχάνημα που εσείς ανακοινώσατε ότι έρχεται αρχές Ιουνίου και μάλιστα είναι και δωρεά. Νομίζετε ότι σε αυτό το ταμπλό των εξελίξεων επιταχύνει τη γνώση που θα θέλατε να έχετε? Το νέος μοριακός αναλυτής που έρχεται στο εργαστήριο και θα εξυπηρετήσει όλη την περιφέρεια της Κρήτης θα δώσει στοιχεία τα οποία θα έχουν τόσο πρακτικό επίπεδο για την άμεση και διεκπαιρέωση πολύ μεγάλου αριθμού δειγμάτων, αλλά θα μας δώσει επίσης πληροφορίες επιδημιολογικές, ελπίζοντας βέβαια ότι δεν θα έχουμε σημαντικό αριθμό κρουσμάτων με την εισρωή ξένων τουριστών, αλλά σε κάθε ενδεχόμενο θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να καλύψουμε την οποιαδήποτε ανάγκη, και αυτό ίσως είναι κάτι που πρέπει να διαφημιστεί, ότι σε περίπτωση που υπάρχει κρούσμα στην περιφέρεια της Κρήτης, στο νησί, τόσο εργαστηριακά αλλά όσο και υγειονομικά, νοσηλευτικά, τα νοσοκομεία μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερου επίπεδου. Κύριε Σουρβίνο, από άποψη ιολογικής έτσι οπτικής, έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να παίζει ρόλο το γεωγραφικό και κλιματολογικό ανάγλυφο της Ελλάδας σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, κατά αντίστοιξη όπως είναι η Βρετανία? Έχετε επίσης την αίσθηση ότι η θερμοκρασία μπορεί να έπαιξε πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι φανταζόμαστε σήμερα σε σχέση ακόμη και με το μέτρο του lockdown για την πτώση, την επιπαίδωση της καμπύλης, περίφημης καμπύλης? Και να το βάλω και στο κάδρο ακόμη περισσότερο, όταν στη Γαλλία μας λένε ότι ενδεχομένως το πρώτο κρούσμα, ο ασθενής 0 είναι Δεκέμβριο, δηλαδή πάμε και 1,5 μήνα πίσω, μήπως τελικά οι θερμοκρασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ? Υπάρχουν ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις. Σίγουρα η Κρήτη έχει ένα σχετικά ιδιόμορφο κλιματολογικό προφίλ. Πάντα η θερμοκρασία της σχέση με την υπηρετική Ελλάδα είναι υψηλότερη. Έχει και το θέμα της, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, το θέμα της υγρασίας. Είναι παράμετροι που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει, αλλά δεν μπορεί κανείς να αποδείξει με βεβαιότητα ότι οι κλιματολογικές συνθήκες έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο, ένα αποφασιστικό ρόλο στην μείωση των κρουσμάτων. Νομίζω ότι όλα λειτουργήσαν συνδυαστικά, συνεργητικά. Το αίσθημα υπευθυνότητας των πολιτών και η εφαρμογή των μέτρων σε πολύ υψηλό επίπεδο νομίζω ότι ήταν καθοριστική. Οι περικοπές των μετακινήσεων, να θυμίσουμε ότι ακόμα ισχύει μία πτήση καθημερινό συνδέει το Ηράκλειο με την Αθήνα. Υπήρχε δραστική μείωση των μετακινήσεων, η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, και επίσης ο περιορισμός των κοινωνικών επαφών. Όλα αυτά, εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί και οι κλιματολογικές συνθήκες να έπαιξαν τον ρόλο τους. Θα φανεί νομίζω καλύτερα στους θερινούς μήνες. Στους θερινούς. Οι πήκες στην Κρήτη είναι πιο ακραίες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά με τη Βόρεια Ελλάδα. Και νομίζω ότι εκεί θα έχουμε ένα εσωτερικό κοντρόλ καλύτερο. Νομίζετε δηλαδή ότι όσο θα προχωράμε καιρικά, εκεί θα έχουμε καλύτερη αποτύπωση? Μιας και το θέξατε, έχω μια απορία. Έχετε πει κι εσείς ότι νούμερο ένα ευπαθή ομάδα, όλοι κινδυνεύουμε, όλοι είμαστε επίνωσοι, αλλά η νούμερο ένα ευπαθή ομάδα είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και με υποκείμενα νοσήματα. Κάνω μια υπόθεση εργασίας, κύριε Σουρβίνο, γιατί σας έχω ακούσει πολύ προσεκτικά τους επιστήμονες που λέτε ότι καλό είναι τα κλιματιστικά να αποφεύγονται. Ο φυσικός αερισμός είναι ό,τι καλύτερο. Τι θα γίνει όμως σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών, καύσωνα δηλαδή? Οι άνθρωποι αυτοί θα μένουν μέσα στα σπίτια. Ό,τι τους βγάλει ο αερισμός, και αν δεν έχουν άπνοια και έχουν συνθήκες καύσωνα, θα κινδυνεύουν να φύγουν από θερμοπληξία? Το έχετε σκεφτεί εκεί στον ΟΕΔΙ αυτό σιγά σιγά? Τα οικιακά κλιματιστικά δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο. Εκεί που μπορεί ειδικά να υπάρξει θέμα είναι σε κεντρικές
μονάδες κλιματισμού. Ναι. Όπου εκεί καλό είναι να γίνουν οι ειδικές αντικαταστάσεις φίλτρων και απολυμάνσεις στις βασικές μονάδες κεντρικών κτηρίων, για να μην υπάρχει διασπορά σε εκτεταμένη διασπορά σκέπτες. Σε οικιακά κλιματιστικά ενδείκνεται σίγουρα η αλλαγή φίλτρων, ο καθαρισμός φίλτρων. Η καθαρισμένη συντήρηση, λέτε, δηλαδή. Η καθαρισμένη συντήρηση, αλλά το περιβάλλον και οι άνθρωποι που διαβιούν, ούτως ή άλλως είναι συγκεκριμένοι και είναι μικρός αριθμός, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης και διασποράς σε τέτοια κλίμακα όπως σε μεγάλα κτίρια. Τώρα, επειδή έρχεται η Δευτέρα, θέλω να μου πει ο υγειολόγος, οι μελέτες είναι αντιφατικές για τα παιδιά. Ναι, μεν φαίνεται να κολλάνε πιο δύσκολα ή όταν κολλάνε να είναι με πολύ ήπια συμπτώματα έως ασυμπτωματικά τα παιδιά, αλλά στο δεύτερο σκέλος, σε σχέση με τη μεταδοτικότητα από τον νέο άνθρωπο σε έναν ενήλικα, οι έρευνες από ό,τι έχω δει εγώ είναι αντιφατικές. Θέλω να ρωτήσω τον υιολόγο που έχει ως σημείο αναφοράς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Κρήτη. Πού κλείνει περισσότερο? Αν είμαι υπέρ ή κατά του ανοίγματος το σχολείο, θα σας πω ότι είμαι υπέρ. Όχι, όχι, σας ρωτώ, όχι, προφανώς είστε υπέρ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΗ την απόφαση εσείς την πήρατε, αλλά εγώ ρώτησα άλλο. Εσείς που κλείνετε επιστημονικά περισσότερο, ότι ο νέος μάλλον δεν μεταδίδει με την ίδια ευκολία σε έναν ενήλικα τον ιό, ή είναι ένα πεδίο ακόμη διερεύνησης? Σίγουρα είναι υποδιερεύνηση. Μιλάμε για μια νόσο η οποία στην Ευρώπη έχει έρθει τους τελευταίους 2-2,5 μήνες. Οτιδήποτε στοιχείο προκύπτει χρειάζεται μεγαλύτερη έκταση έρευνα. Τέλος, εμείς δείχνουμε ότι όντως τα παιδιά και ειδικότερα μικρότερες ηλικίες δεν είναι τόσο το ίδιο μεταδοτικά όσο είναι ενήλικες. Mm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι παιδί το οποίο βρισκόταν στη Γαλλία και είχε μολυνθεί από τις πρώτες περιπτώσεις. Όταν ναι, έφτασε στη χώρα του στην Αγγλία, δεν μόλυνε τα δύο αδέρφια του που διαβούσαν στο ίδιο σπίτι. Αντίθετα, τα μόλυνε με τον νέο της γρίπης. Ένδειξη ότι ο νέος κορονοϊός δεν έχει τόσο ψηλή μεταδοτικότητα στα παιδιά. Όμως αυτά, όπως σας είπα, είναι ένδειξη, δεν είναι απόδειξη. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια μελέτες. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Ο κύριος Σουρβίνος είναι υπέρ του να ανοίξουν τα σχολεία, να πάνε τα παιδιά. Έχει μια επιστημονική πέρα από την κοινωνική προσέγγιση επί αυτού? Ναι, δεν μιλάω με κοινωνικά κριτήρια. Μόλις τώρα συζητήσαμε για το θέμα της μεταδοτικότητας των παιδιών, τα οποία δεν φαίνεται να μεταδίδουν, και επίσης το ποσοστό μολύσεών τους είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τους ενήλικες. Mm. Και η γενική επιδημιολογική εικόνα της χώρας είναι πάρα πολύ καλή. Οι κλιματολογικές συνθήκες επίσης σταδιακά βελτιώνονται. Το άνοιγμα θα είναι σταδιακό, με αναβδομάδα, με πρώτα τα μεγάλα παιδιά. Επίσης οι τάξεις θα κρατήσουν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και τις αποστάσεις. Είδαμε ότι οι τάξεις θα ανοίξουν, θα λειτουργούν μέρα παραμέρα, δεν θα υπάρχει συνοστισμός με αυτό στην ίδια τάξη. Έχει ληφθεί όλη η μέρινα που είναι δυνατόν να συμβεί και να ανοίξει τα σχολεία, όπως έχει συμβεί και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Δανία έχει ανοίξει από τον Απρίλιο, η Γερμανία επίσης. Το Ισραήλ, η Ισλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη λειτουργήσει τα σχολεία τους. Εμείς πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Mm. Είμαστε ήδη στο Μάιο. Θα ξεκινήσουν τα μεγάλα παιδιά της Τρίτης Λυκείου, τα οποία μπορούν να κατανοήσουν σε απόλυτο βαθμό τα μέτρα και τις αποστάσεις και τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Το ίδιο θα συμβεί τον Ιούνιο, αν όλα εξελίσσονται το ομαλώς. Μην ξεχνάω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει αναστολή λειτουργία δημοτικών. Σωστά. Δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσουν τα δημοτικά πρώτη Ιουνίου. Αυτό θα ήταν το ευτυχές πλάνο. Όλα όμως είναι προεξιολόγηση και όταν όλα πηγαίνουν καλά, θα ανοίξουν και οι μικρότερες τάξεις. Άρα, για εσάς επιστημονικά, κύριε Σουρβίνο, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ο Μάιος είναι ένας μήνας πολύ ενδιαφέρον, από τους πιο ενδιαφέροντες σε αυτή τη μάχη. Υπό την έννοια ότι εδώ τώρα που έχουμε και χαλαρά τα μέτρα, πρέπει να μετρήσουμε 2 με 3 εβδομάδες. Δεν είναι να περιμένουμε 2-3 πρώτες μέρες τι θα σκάσει. Εσείς μας τα έχετε μάθει αυτά, οι επιστήμονες. Γι' αυτό το λέω. Σίγουρα. Μάλιστα. Η απελευθέρωση των μέτρων αυτήν την εβδομάδα θα φανεί επιμολογικά την επόμενη εβδομάδα. Με μετρήσεις τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο όσο και σε κλινικό. Δηλαδή, αν αρχίζουν και αυξάνονται ο αριθμός των νοσηλιών,
και ταυτόχρονα και ο αριθμός των κρουσμάτων εργαστηριακά, θα είναι πολύ κακή ένδειξη. Mm. Αυτό ισχύει και για τον Αύγουστο, εάν θεωρητικά τουριστικά κινηθούμε περισσότερο. Γιατί από ό,τι βλέπω ο Ιούνιος πάει περίπατο, μάλλον και ο Ιούλιος. Τον Αύγουστο θα δούμε εάν ανοίξει τουριστικά η χώρα, το αν ανεβαίνει ή όχι η καμπύλη. Η επιτήρηση είναι η καθημερινή. Δεν θα σταματήσει η πουδενή, όχι μόνο Ιούλιο-Αύγουστο, μέχρι να βρεθεί το επιτυχημένο εμβόλιο, το αποτελεσματικό εμβόλιο και να σταματήσει πλέον να αποτελεί ο κορονοϊός πανδημία. Οι μετρήσεις εργαστηριακές θα ενταθούν, θα ανακοινωθούν ούτως ώστε να υπάρχει σωστή επιτήρηση συνδυαστικά παράλληλα με την άρση των μέτρων. Μάλιστα. Και μία τελευταία απορία. Πόσα τεστ έχετε φτάσει εδώ στο αθόρυβα, αλλά πόσα τεστ έχετε φτάσει στο ιολογικό? Να αναφέρω, έχουν φτάσει περίπου στα 1.900 και η αύξηση του γίνεται τις τελευταίες μέρες θετικά. Στην άποψη ότι υπάρχει το διευρυμένο κριτήριο του προηγητικού ελέγχου. Α. Οπότε έχουμε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων λόγω της επανέναρξης των τακτικών χειρουργείων. Μάλιστα. Α, τώρα πια για να περάσει και κάποιος από χειρουργείο τακτικό άλλο, έτσι. Ακριβώς. Πρέπει να έχει υποστεί εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια το μοριακό τεστ για να είναι εξασφαλισμένο και το προσωπικό και ο ασθενής ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διασπορά μες στο νοσοκομείο. Άρα φτιάχνεται ένα προφίλ σιγά σιγά και από αυτά τα τεστ και από αυτό τον αριθμό, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Ακόμα είμαστε την πρώτη εβδομάδα υπέρ της λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων, τα οποία θα επεκταθούν. Κύριε Σουρβίνο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.